Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο κάλεσε να παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου με τα βαπτίσια και την ειδική άδεια που πήρε για να γίνει νονός. Μία άδεια η οποία, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, δεν υπάρχει. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις μπήκε ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, του είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής: «Ήρθε ο νονός, πάντα άξιος», προκαλώντας την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ήρθε ο νονός, άξιος, κύριε Γεωργιάδη, πάντα άξιος. Ελπίζω να δώσετε απαντήσεις όμως. Ελπίζω να δώσετε απαντήσεις, γιατί ετέθησαν κρίσιμα ερωτήματα. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Ναι. Νομίζετε, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, ότι η Βουλή κύριε είναι Υπουργέ. Τα τηλεπαράθυρα χαμηλού επίπεδου που επιλέγετε κάθε βράδυ να κονταροχτυπιέστε με τον εαυτό σας? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Θα δώσετε απαντήσεις όσο οφείλετε να δώσετε απαντήσεις στον ελληνικό λαό, όχι σε μένα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέχεια απέτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να αποδείξει με στοιχεία ότι δεν πλαστογράφησε το περιβόητο έγγραφο με την ειδική άδεια τέλεσης του μυστηρίου της βάπτισης, στην οποία παρέστη ως ανάδοχος. Και θα αποδείξετε σήμερα ότι δεν πλαστογραφήσατε έγγραφα, θα αποδείξετε σήμερα ότι δεν παραβιάσετε τα μέτρα που εσείς νομοθετήσατε, αλλιώς, επαναλαμβάνω, δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας κατηγορήσω. Ούτε αυτός ο οποίος θα σας κρίνει, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Οι ψηφοφόροι σας και οι πολίτες που σήμερα στερούνται δικαιωμάτων, τα οποία εσείς δυστυχώς δεν στερείστε, διότι είσαστε από άλλη, φαίνεται, από άλλη γενιά, από άλλη γκάμα, είσαστε από άλλη, είσαστε εσείς, έχετε κάτι ξεχωριστό. Είστε κυβερνητικά στελέχη. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε επίσης τον κύριο Γεωργιάδη να διαψεύσει αν ισχύει πως ο πατέρας του παιδιού που βάπτισε είναι ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις. Απαντώντας, ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι όντως βάπτισε το παιδί του πρόεδρου της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, Γιώργου Κατοπόδη. Τέλος, τόνισε πως δεν υπήρξε ειδική μεταχείριση, αλλά ότι οι γονείς ζήτησαν άδεια για ειδικούς λόγους. Έχουμε να απαντήσω ευθύς αμέσως. Επιχείρημα πρώτο του κυρίου Τσίπρα, ότι το έγγραφο είναι μάλλον πλαστό. Και μάλιστα το επανέλαβε και τώρα, ότι αν αποδειχθεί πλαστό, θα πρέπει να παραιτηθώ. Ξεκαθαρίζω. Εάν πράγματι είχα πλαστογραφήσει εγώ έγγραφο για να δικαιολογήσω εκ των υστέρων τη συμμετοχή μου σε ένα παρανόμο τελεστέν μυστήριο, όχι δεν πρέπει να παραιτηθώ από Υπουργός Ανάπτυξης. Θα πάω προεκτή από βουλευτής και θα πρέπει να εξαφανιστώ από την πολιτική ζωή του τόπου. Αν είναι δυνατόν ένας υπουργός να πλαστογραφεί ένα έγγραφο και να το διαφημίζει και στο Twitter. Και μόνο λόγω βλακείας θα πάω εδώ, πέραν των ηθικών λόγων. Ποιο είναι το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα λοιπόν? Ότι ο πρόεδρος ενιαίας αρχής συμβάσεων Γεώργιος Κατοπόδης πλαστογράφησε σε συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης Ελλάδος το έγγραφο για την ειδική άδεια τελέσος του μυστήριου του παιδιού του. Μα πώς θα το πλαστογραφούσα? Αν εγώ παρουσίαζα πλαστό έγγραφο για τη βάπτιση του κυρίου Κατοπόδη, ο πρώτος που θα έπρεπε να αντιδράσει στην Ελλάδα και να πει αυτό το έγγραφο είναι πλαστό, δεν είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την άδεια? Εγώ την πήρα την άδεια.